5 διαφορετικές ηλικίες, 5 διαφορετικά στυλ, 5 γυναίκες στον πυρετό του shopping. Σε περιορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο budget πρέπει να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, μαλλιά και μακιγιάζ. Τη Δευτέρα η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Έχετε 4 ώρες και 400 ευρώ για να γίνετε η πιο γλυκιά μανούλα που βαφτίζει το παιδί της. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Έχω να κάνω τη βάφτιση του γιου μου και θα ήθελα φορματάκι στενό κάτω από το στήθος και να ανοίγει λίγο σε αλφα γραμμή. Αυτή είναι πολύ συνηθισμένη πρόταση για βάφτιση. Δηλαδή το έχουμε πολύ με τους τουτού. Ναι, δεν έχω βάλει και ποτέ μου. Μπορείς να κάνεις μια προσπάθεια. Ωραίο. Βάλε μια τουτού. Απλά επειδή έχω κοιλιά. Κοιλίτσα. Ναι. Δεν θέλω να φαίνεται. Δηλαδή τι θα βάλω από πάνω. Μια επιλογή είναι αυτή. Ωραία η τουτού. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι η φούστα, η τούτου. Δεν έχω κιόλας, δεν το είχα τολμήσει ούτε να τη δοκιμάσω, νόμιζα ότι θα είμαι σαν καρνάβαλος. Είσαι. Είναι όμως έτσι πολύ γλυκούλα, πολύ μ' αρέσει. Ένα απλό άσπρο μπλουζάκι, ταιριάζει με τη φούστα. Το μπλουζάκι θα συμφωνήσω μαζί της, είναι λίγο απλό, αλλά επειδή η φούστα είναι τουτού έτσι και είναι φουντωτή, μ' αρέσει και πιστεύω με ένα κατάλληλο αξεσουάρ θα φαίνεται τόσο απλό το μπλουζάκι τη. Πείστε, είναι τέλειο. Πάρτο. Είσαι σε πριγκίπισσα. Τι έπαθε. Να δω αυτό το γκρι. Ωραίο. Έλα, λέγε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ καριμπράτσο. Ίδιες. Εντάξει, δεν είμαστε ίδιες. Έλα τώρα. Λίγο με περνάει αυτή, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λείπει και ο Μπιτ. Θα τη φτάσω. Πολύ μου αρέσει. Με τη δαντελωτή μπλούζα μου αρέσει νομίζω λίγο περισσότερο. Μου άρεσε και με την άσπρη, δεν ήταν άσχημο και με αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και θυμίζει λίγο Κάρι Μπράτσο. Ένα μου άρεσαν 2-3 κομμάτια, αλλά περισσότερο μου άρεσε η φουστίτσα που ήταν από τούλι και πάνω είχε το ωραίο της το μπλουζάκι το άσπρο. Μπορεί να ήταν απλό, αλλά πιστεύω με ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ θα γίνει πάρα πολύ όμορφο. Και εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τρελάστηκα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και με το άλλο το μπλουζάκι μου άρεσε επίσης. Από αυτό το φόρεμα μου άρεσε με τη δεύτερη που το δοκίμασε, με τη δεύτερη μπλούσα. Με το δαντελένιο το top. Ναι, αυτό σου αυτό, άρεσε. Ήταν ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα και τα δύο μου άρεσαν. Όποιο και να επιλέξει, θα είμαι ικανοποιημένη με την επιλογή της. Μετά από πολλές δοκιμές σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, η Μαρία είναι έτοιμη να μας παρουσιάσει στην πασαρέλα το ιδανικό σύνολο μητέρας που θα βαφτίσει το παιδί της. Ανυπομονώ να βγω στην πασαρέλα. Ελπίζω το σύνολό μου να αρέσει στα κορίτσια. Κορίτσια, η Μαρία νούμερο 1 ως μαμά σε βαφτίσια. From the start, could try again, but no, still debating where we're coming from. With an overthinking mind, feels right, so how could this be wrong? What compromises can we find? Leave the hunters as we go. We know that we're impossible, we are impossible. Βλέπω, επέλεξες την τούλινη φούστα από την πρώτη στιγμή, τράβηξε την προσοχή σου. Είναι μια πολύ ωραία φούστα, σε μια ουδέτερη απόχρωση. Επέλεξε από πάνω το δαντελωτό κοντό top, το οποίο το έχεις βάλει πολύ σωστά από μέσα για να σου δίνει ένταση και να σφίγγει λίγο τη μέση σου. Η πασαρέλα που έκανε η Μαρία μου άρεσε, ήταν πάρα πολύ καλή. Περπάτησε πάρα πολύ ωραία, κινήθηκε όμορφα και μας έκανε και τσαχπινιές στο τέλος. Ήταν πολύ ωραία, μπράβο. Ας δούμε τώρα τι ξόδεψε για το σύνολό της η Μαρία. Για τη φούστα πλήρωσε 90 ευρώ, για την μπλούζα 60. Μαράκι μου γλυκό, πήρες την αγαπημένη μου φούστα. Όταν την είδα αυτή τρελάθηκα, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι και το μπλουζάκι το άσπρο, βέβαια ήταν απλό, ήταν ωραίο. Έτσι όμως όπως το σέταρες, έδειξε πάρα πολύ ωραίο με τη φούστα.
από το μπαράκι μας. Ναι. Για να μην είναι πουθενά και με ακούει. Α. Θα πάω μάλλον το βράδυ να της κλέψω τη φούστα της. Τώρα δεν ξέρω σε ποια γωνιά θα την κρύψει, αλλά θα τη βρω. Μέσα στο σπίτι θα την έχει πάντως. Ωραία, αστυνομία! Με χαραποίησε πάρα πολύ η κριτική της Ελπίδας. Δεν βρήκε τίποτα αρνητικό στον ντυσιμό μου. Και αυτό μου έδωσε έτσι ιδιαίτερη χαρά. Μαρία, μου αρέσεις πάρα πολύ. Πήρες ακριβώς αυτά που είχα στο μυαλό μου. Η φούστα. Σαν όνειρο. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι κούκλα. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο πάνω στο μαράκι ήταν η φούστα τουτού. Θα μπορούσα και εγώ να φορέσω κάτι τέτοιο. Ήταν υπέροχη. Μαράκι μου γλυκό, είσαι 100% μέσα στο θέμα. Ήταν ένα από τα σύνολα που ήθελα να επιλέξεις. Αυτό δείχνει τα υπέροχα πόδια σου. Είσαι ένα όνειρο, συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι η shopping star της εβδομάδας, γιατί είναι μέσα στο θέμα και ήταν και πάρα πολύ όμορφη. Μαράκι μου γλυκό, εμένα μου αρέσεις πάρα πολύ. Διάλεξες τη φούστα και την μπλούζα ακριβώς που ήθελα. Συνολικά είσαι μια κουκλάρα. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ύφασμα που είχε το μπλουζάκι και η φούστα μου άρεσε που ήταν τουτού. Ήταν πολύ κοριτσίστικη και χαροπή. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Ελπίδα που έκανε πολύ θετικά σχόλια για τη φούστα. Στη Μαρία έβαλα 8. Στη Μαρία έβαλα 9 γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το σύνολό της. Ήταν 100% μέσα στο θέμα. Στη Μαρία έβαλα 8 γιατί μου άρεσε πολύ το σετάρισμα που έκανε. Η Μαρία συγκέντρωσε συνολικά 33 βαθμούς βγάζοντας μέσο όρο 8,25 στα 10. Και έτσι είναι μέχρι στιγμής δεύτερη μετά την Κάτια.